Ειδικά όταν έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο στην παρέα σου, όπως είναι ο Ιωσήπ Ολυζοίδης. Καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σε παρασέρνει. Ναι. Είναι ηθοποιός, αλλά είναι κυρίως ένας υπέροχος άνθρωπος. Και θα τον γνωρίσουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Παίζεις ποδόσφαιρο? Α, ωραία ερώτηση. Έπαιζα. Έπαιζες. Έπαιζα παλιά ποδόσφαιρο, αλλά πόσο παλιά. Και γιατί όχι τώρα? Κάτσε, ένα. Γιατί εγώ νομίζω ότι παίζετε και τώρα. Ωραία, ωραία. Εδώ πέρα έχουμε ντου από ένα γυναικείο φίλο πάνω στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, παίζω φούτμπολ κάθε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή στο Ηράκλειο. Αυτή την Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, στις 9 και 4. Στο θεατρικό σταθμό. Στο θεατρικό σταθμό. Που μας φώναξε ο κύριος Κατζηλάκης, θα πούμε και το όνομά του. Εννοείται, κάπου... ο Νίκος, αγαπημένος Νίκος Κατζηλάκης. Ο αγαπημένος Νίκος. Στο αγαπημένο Ηράκλειο, γιατί έχω ξανάρθει πάλι με ένα έργο του, ο Lebensraum. Mm. Εκεί που σε πρωτογνώρισα εγώ. Εκεί. Και όχι μόνο αυτό, και είναι ο ίδιος θεατρικός συγγραφέας, ο Θανάσης Τριαρίδης. Mm-hmm. Είναι μια τριλογία που έχει γράψει πάνω στο φίλμ. Άρα, περιμένουμε κάτι πάλι έτσι δραματικό. Όπως η προηγούμενη παράσταση. Όχι, είναι κωμωδία. Είχε δραματικό στοιχείο πολύ. Είχε. Και τότε είχε κωμωδία, αλλά δεν ήταν μόνο κωμωδία. Ένα έργο για να είναι ολοκληρωμένο πρέπει να τα έχει όλα. Να είναι κωμωδία, να είναι δραματικό, να είναι επιθετικό, να είναι αμυντικό. Γενικώς η ζωή πρέπει να τα έχει όλα. Πρέπει να τα έχει όλα. Ναι, αλλά υπάρχει κανείς που διαφωνεί πάνω σε αυτό? Όχι, είναι όχι, 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 όχι. Άρα μπορούμε να σταθούμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως για μια παράσταση που μεταφέρει την ιστορία της ανθρωπότητας μέσα από το ποδόσφαιρο. Μέσα από το ποδόσφαιρο. Με πολλές αναλλαγές από το 1500 μετά Χριστό. Ναι. Έτσι, μέχρι σήμερα. Και τι δουλειά έχει μια γυναίκα σε αυτό? Ωραία ερώτηση αυτό. Είδες, τι δουλειά έχει μια γυναίκα στο ποδόσφαιρο, ε? Ναι. Δεν μιλάει μόνο για το ποδόσφαιρο. Μέσα από το ποδόσφαιρο μιλάει για τη ζωή του ανθρώπου. Και για την ανθρωπότητα γενικά, για το πώς έφτασε εδώ που έφτασε και το τι έχει κάνει ο δυτικός πολιτισμός για να έρθει εδώ που έχει έρθει. Άρα έχεις εμπλέξει μέσα, όχι εσύ, έχεις εμπλέξει μέσα και πολύ έντονο πολιτικό στοιχείο ή όχι? Έχει, ναι, έχει πολύ έντονο πολιτικό στοιχείο. Εκλογές έχουμε. Βέβαια. Ναι, αυτό εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Θα πάμε και στο ότι έχει και έντονο πολιτικό στοιχείο, βέβαια, με ένα δικό του τρόπο. Με πολύ χιούμορ και πολύ ουσιαστικά πράγματα. Δεν λέει κάτι που δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Έχει μια πολύ απλή γλώσσα. Και αυτό που μου είπες για τις γυναίκες, θα σου πω κάτι. Στην Αθήνα, μια μέρα, μια Παρασκευή, βγαίνω έξω και το κοινό ήταν... Μόνο γυναίκες. Για άλλο λόγο μόνο ήταν γυναίκες. Όχι. Μάλλον ήταν πως μόνο δεν γυναίκες. Ήταν γι' αυτό. Και μπορώ να πω ότι μπήκανε και πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Είναι μονόπρακτο, έτσι. Είναι μονόλογος. 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 Δύσκολο. Αρκετά δύσκολο. Εναλλάσσομαι, κάνω πολλούς ρόλους και τον εαυτό μου. Πόση ώρα διαρκεί η παράσταση? Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Mm. Ανάμεσα στους ρόλους... Και περνάει... Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Εσύ. Είναι σαν το Lebensraum. Ούτε το Lebensraum το καταλαβαίνεις. Κοίτα, είχα μπερδευτεί λίγο, γι' αυτό προσπαθούσα να καταλάβω πόσο έχει ακόμα, γιατί ήθελα να δω που θα καταλήξει. Απογοητεύτηκα λίγο, να σου πω. Απογοητεύτηκες επειδή ο πρωταγωνιστής πέθανε. Ναι. Αλλά εντάξει. Ανάμεσα στους ρόλους που κάνετε, υπάρχει κάποιος κόντρα στο δικό σας, στην προσωπικότητά σας? Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει κόντρα ρόλο σε κανέναν. Αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος πάρα πολύ. Όχι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο άνθρωπος έχει τα πάντα μέσα του. Όταν είναι ερωτευμένος, είναι ερωτευμένος. Όταν είναι φωνιάς, είναι φωνιάς. Δηλαδή, εννοώ. Ποιος, υπάρχουν όλα μέσα. Ποιος από εδώ μέσα, σε αυτή την κρίση, δεν έχει πει μέσα μου θέλω να σκοτώσω τον τάδε πολιτικό ή τον τάδε τάδε. Ποιος από εδώ. Άρα όλοι εν δυνάμει είμαστε δολοφόνοι. Άρα εσύ καλλιεργείς το στοιχείο του δολοφόνου και βγάζεις τον δολοφόνο. Εάν θέλεις να βγάλεις τον άγγελο, θα βγάλεις τον άγγελο. Αν θέλεις να βγάλεις τον αστυνομικό, θα βγάλεις τον άγγελο. Τα έχουμε όλα μέσα μας. Ο άνθρωπος τα έχει όλα. Απλά βγάζει διάφορα συναισθήματα την κάθε στιγμή. Και την περίοδο που διανύει. Με έχετε βάλει τώρα, εσύ, με έχετε βάλει και παίζω άμυνα. Κάνετε φοβερή επίθεση, νομίζω ο Ρονάλντο Μέση και με έχετε βάλει στη μέση. Άρα θέλω να σε πάω και εκεί. Δεν χρειάστηκε. Εσύ είχες καλή σχέση με το ποδόσφαιρο. Γνωρίζεις πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Αφού χρειάστηκε να μελετήσεις. Έπαιζε. Άλλο το να παίζεις τώρα και άλλο να ξέρεις όλη την ιστορία του ποδοσφαίρου από το 1500. Όχι, δεν την ήξερα. Η αλήθεια είναι ότι τα διάβασα στο κείμενο και τα γκούγκλαρα κιόλας για να τα επαληθεύσω. Δεν λέει τίποτα ψέματα το κείμενο. Το κείμενο, ό,τι λέει είναι αλήθεια. Έχει συμβεί λοιπόν. Έχει συμβεί. Άρα δεν είναι ουσιαστικά παρομοιώσεις. Όχι, καθόλου. Είναι πραγματικά γεγονότα που έχουν γίνει. Προσπαθώ να καταλάβω και εγώ τι μπορεί να είναι αυτή η παράσταση.
πρέπει να είναι παρακολουθείς. Η επιβίωση του δυτικού πολιτισμού για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Τι άποψη έχεις εσύ πάνω σε αυτό, εδώ που φτάσαμε. Εδώ που φτάσαμε, ότι έχουμε κάνει τρομερά πράγματα, παιδιά, ο δυτικός πολιτισμός, εις βάρος κάποιων άλλων πολιτισμών, για να μπορέσει να είμαστε εμείς εδώ και να μιλάμε στις τηλεοράσεις και το οτιδήποτε. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε εξαφανίσει ολόκληρες αυτοκρατορίες, τον Ίγκας, ας πούμε, τους Αζτέκους, Μάγιας. Στον Κονγκό είχαν σφάξει 10 εκατομμύρια Γκογκολέζους για το καουτσούκ, ο βασιλιάς της, του Βελγίου. Ένα παράδειγμα σου λέω. Και χιλιάδες άλλα πράγματα που έχουμε κάνει. Και τα κάνουμε ακόμα αυτά σαν προφανώς. Εσύ τι νομίζεις ότι δεν τα κάνουμε σαν δυτικός πολιτισμός? Νομίζω ότι και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μπει στο στόχο του δυτικού πολιτισμού. Στο στόχο. Εντός εισαγωγικών. Σύφη εμπλέκονται οι θεατές μέσα στην παράσταση αυτή τη φορά? Γιατί θυμάμαι ότι στην προηγούμενη. Εμπλέκονται. Είχες, ναι, φουλ ερωτήσεις και έπρεπε να απαντήσει και το κοινό. Ναι, ναι, και εδώ εμπλέκεται. Αυτό δεν σε αγχώνει όταν είσαι πάνω? Όχι, όχι καθόλου. Και εδώ μάλιστα, κατά ένα μαγικό τρόπο, οι θεατές μιλάνε από μόνοι τους. Μπαίνουν στο παιχνίδι από μόνοι τους. Θέλουν να παίξουν. Α, πετάγονται. Έχουν όρεξη να παίξουν με αυτό το πράγμα. Εγώ αγχωνόμουν την προηγούμενη φορά, γιατί την ώρα που ρωτούσα, λέω τι θα πει τώρα και τι θα γίνει, να αλλάξει το. Η ροή. Δεν αλλάζει η ροή. Δεν αλλάζει. Όχι, ο Τρερίδης είναι τόσο έξυπνος που η ροή είναι μία και οι ερωτήσεις θα είναι πάνω σε αυτή τη ροή. Δεν θα φύγω ποτέ από τη ροή του κειμένου. Εσύ έχεις πει ξανά στο παρελθόν σου συνεντεύξεις ότι επιλέγεις τους ρόλους πολύ έτσι. Είσαι πολύ επιλεκτικός, τέλος πάντων, σε ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα και όχι άσκοπα. Ναι, επιλέγω. Θέλω. Θέλεις το να κείμενο να πει κάτι. Όχι, δεν θέλω να είσαι τυποποιημένος. Θέλω, αυτό όχι, έχεις όχι, πει. Θέλω το κείμενο να λέει κάτι. Να σου κάνει κάτι, δηλαδή να πας σπίτι σου και να πεις τώρα τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Να ξυπνήσω κάτι μέσα σου που ίσως να μην το έχεις συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μέσα σου. Να σου μείνει. Και να σου πει, αχ, τι ήταν αυτό τώρα. Και να ξυπνήσω το πρωί και να πω, ρε, τι μου είπε αυτός χθες το βράδυ. Λες να. Εσύ πότε θα γράψεις έργο? Εγώ δεν θα γράψω έργο. Γιατί? Δεν είμαι καλός. Πώς το ξέρετε, να σκηνοθετήσεις. Τώρα τι έγινε, άρχισε το πληθυντικό. Από πριν πληθυντικό μιλάω. Ναι, είμαστε ένα και ένα. Όχι, εγώ πάντα στο πληθυντικό μιλάω. Στο ελληνικό προτιμώ. Πώς το ξέρεις ότι δεν μπορείς να γράψεις έργο? Θα είχα γράψει. Σκηνοθετήσει, να σκηνοθετήσεις. Έχω σκηνοθετήσει σε μια στιγμή. Ναι, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ γιατί έψαξα λίγο, αλλά ναι, δεν. Έχω σκηνοθετήσει σε εραστεχνική ομάδα. Α. Και ίσως και κάνω και κάποια μαθήματα σε κάποιους νέους ηθοποιούς. Το. Δεν με ενδιαφέρει όμως να σκηνοθετήσω. Δεν είναι η δουλειά μου σκηνοθέτης. Εμένα η δουλειά μου είναι. Να παίζεις. Ηθοποιός, να παίζω. Εμένα μου αρέσει να παίζω. Δεν μου αρέσει ούτε να γράφω. Και εμάς μας αρέσει ούτε να παίζεις. Οπότε είσαι γενικότερα της άποψης ότι έκαστος στο είδος του. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε και ηθοποιοί και σκηνοθέτες και να γράφουμε. Εσύ τη βάζεις τώρα. Δύσκολη ερώτηση. Όχι, δεν είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος που γράφει, γράφει. Είναι αυτός με τα χαρτιά του που γράφει το κείμενό του. Ο άνθρωπος που παίζει, παίζει. Ο άνθρωπος που σκηνοθετεί, σκηνοθετεί. Αν τα κάνεις όλα μαζί. Μπορεί να κάνει τόσο καλά. Σκέψου τώρα να είχα γράψει το κείμενο, να είχα παίξει και να είχα σκηνοθετήσει. Θα ήταν μάπα η δουλειά. Όχι σίγουρα, αλλά ίσως. Νομίζω σίγουρα. Είναι λίγο ρίσκο. Πρέπει καλύτερα να τα διαχωρίσεις. Πρέπει να υπάρχει κάποιος απ' έξω που βλέπει εσένα για να σε προχωρήσει. Δηλαδή πρέπει να είσαι εσύ απ' έξω, παρόλο που δεν είσαι σκηνοθέτης, και να με βλέπεις και να μου λες Σύφη, αυτό δεν είναι καλό. Σύφη, αυτό είναι λίγο καλύτερο. Αυτό είναι λίγο καλύτερο. Θα προτιμώ να έχω δηλαδή έναν άνθρωπο από κάτω, είτε εσένα, και να μου λες. Αυτή η παράσταση, το football, τι επιμέλεια μουσική έχει, να τα πούμε για αυτά, να πούμε τους συνεργάτες. Παίζει ο Γιώργος ο Οικονόμου, έχει γράψει τη μουσική ο Γιώργος Οικονόμου, είναι Θεσσαλονικιός, να τα πούμε όλα αυτά. Mm-hmm. Παίζει ένα κομμάτι έκπληξη, δεν θα το πω, το έχουν γράψει οι Skelters, είναι ένα γκρουπ από τη Θεσσαλονίκη. Τους ξέρω, τους Skelters. Σκηνοθεσία έχει κάνει ο Τριαντάφυλλος Δελής, κίνηση, πολύ σημαντικό το πράγμα σε αυτή την παράσταση. Έχει κάνει η Πασχαλιά Ακριτίδου. Mm-hmm. Ο Κοκολινάκης έχει κάνει τα φώτα. Έχω ξεχάσει κανένα, ναι. Δεν ξέρω, και εγώ θέλω να τσεκάρω. Τους είπα όλους. Ναι, ναι, ναι. Και να πούμε και αυτός που παίζει ο Σύφης Πολυζίδης. Είναι πολύ σημαντικό. Και παίζει ο Σύφης Πολυζίδης αυτό. Τριαντάφυλλος Δελής, λοιπόν, σκηνοθεσία. Ναι, την είπαμε την κυρία Κρητίδου. Εντάξει, είναι κάτι που φαντάζομαι ότι θα δώσεις πάλι εκεί το 100% του εαυτού σου. Είσαι. Το 180% δίνω εκεί. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έχω την περιέργεια όμως πώς και δεν έχεις επιστρέψει κάπου στο σινεμά.
Σινεμά, εντάξει, έχω κάνει. Και τηλεόραση έχω κάνει τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή, ναι, αλλά τώρα. Δεν ετοιμάζεται κάτι. Τώρα βλέπω ότι ξανανοίγει πάλι έτσι. Αυτό, ο κινηματογράφος ξανανοίγει. Η αλήθεια είναι ότι συζητάω για κάποια πράγματα για τον κινηματογράφο. Ωραία, μακάρι να σε δούμε σύντομα. Ναι. Ναι, κάτι θα γίνει. Προτιμάς κάποιο από το τρία. Κινηματογράφο, θέατρο, τηλεόραση. Κοίτα να δεις τώρα, όχι, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Όταν κάνω θέατρο μου λείπει τηλεόραση κινηματογράφος. Όταν κάνω κινηματογράφος μου λείπει τηλεόραση στο θέατρο. Όταν κάνω τηλεόραση. Δηλαδή, ό,τι κάνεις μετά σου λείπει το άλλο. Οπότε δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω αυτό. Είναι ένα κομμάτι. Εγώ διάβασα σήμερα που έτσι έψαχνα κάτι σχετικό. Ότι ο Σύφης Πολυζωίδης υπήρξε μπασίστας πριν γίνει ηθοποιός. Μάλλον υπήρξε πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό. Υπήρξε μπασίστας, ναι. Υπήρξε μπασίστας πριν γίνει ηθοποιός στο ένα γκρουπ, οι Απόντες. Είχαμε κάνει και, μετά βγήκανε και δίσκοι και διάφορα. Όταν πλακωθεί. Και επειδή και ήμουν και ποδοσφαιριστής ταυτόχρονα, αν θέλετε να τα πούμε τώρα όλα μαζί. Έπαιζα και ποδόσφαιρο. Οπότε δεν είναι τυχαίο το φούτμπολ και όλα αυτά τα πράγματα. Και έσπασα το πόδι μου. Τσακώθηκα με τον γκρουπ. Βρέθηκα πάνω στη σκηνή και άρχισε η πορεία μου στο θέατρο. Τι μουσική, καλύτερα. Καλύτερα έτσι. Ναι, εννοείται. Μπορούσαμε να τα κάνουμε και όλα μαζί, αλλά τέλος πάντων. Όχι, όχι, όλα μαζί δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Είναι διαφορετικά χόμπι. Διαφορετικά. Εγώ μπορεί όχι. Δεν μπορεί να είσαι σε όλα καλό. Δεν μπορεί να είσαι. Όχι. Επιλέγεις κάπου μπορείς όμως να ασχολείσαι με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κοίτα με τη μουσική δεν έχω πάψει να ασχολούμαι. Αλλά για μένα, όχι για να κάνω επαγγελματική καριέρα. Τι είναι αυτό που. Εντάξει, είναι ατάκα βέβαια αυτό που θα σου πω τώρα, ναι, αλλά εκεί που λέμε ότι καλύτερα να κάνεις πράγματα και να τα μετανιώνεις παρά να μην κάνεις. Εσύ τι δεν έχεις κάνει και είσαι μετανιώσεις που δεν το έχεις κάνει, ή δεν υπάρχει κάτι. Πολλά δεν έχω κάνει. Στη ζωή μου, δεν έχω πάει στο φεγγάρι. Μιλάμε για κάτι πιο. Το λέω. Πώς το λένε, το λέω. Πολλά δεν έχω κάνει. Σίγουρα δεν έχω κάνει πολλά πράγματα. Και σίγουρα έχω μετανιώσει για αυτά που δεν έχω κάνει. Ίσως δεν έχω κάνει τα ταξίδια που θέλω. Ίσως δεν έχω κάνει. Δεν έχεις κάνει ταξίδια. Έχω κάνει πολλά. Ίσως να κάνω παραπάνω. Εντάξει, τώρα μην είσαι σκεπτικός. Όχι, γενικώς ναι. Αλλά προσπαθώ πάντα να κάνω αυτό που μου αρέσει. Να περνάω καλά και να χαμογελάμε. Και να κάνεις και τους άλλους. Έχει μεγαλύσει μου και να κάνεις και τους άλλους. Να κοίτα, ο Ιωσήφ κάνει τον κόσμο από κάτω και να χαμογελάει και να κλάψει. Έχει και να σκέφτεται. Και να σκέφτεται κυρίως. Και εμείς ευχαριστούμε για την πορεία σου μέχρι τώρα, για τις επιλογές σου. Γιατί μας αρέσουν οι επιλογές σου. Από ό,τι έχεις περάσει, από κινηματογράφο, από τηλεόραση, από θέατρο. Και μακάρι να σε έχουμε έτσι πιο συχνά στο Ηράκλειο. Το αγαπάς το Ηράκλειο. Το αγαπάω, έρχομαι. Όποτε βρίσκω την ευκαιρία, έρχομαι, το λέω. Τι έχεις να πεις για το κρητικό φαγητό. Έτσι πριν κλείσουμε. Να πω για το κρητικό φαγητό ή να πω για τη Ρακή. Α, για τις γυναίκες Κρήτης, πες λίγα πολλά τα κοπλιμένα, να πάμε έτσι. Κρητικές είναι θες. Τι να πούμε, δεν το συζητάμε, οι πιο όμορφες γυναίκες της Ελλάδας. Το λέμε αυτό, τελείωσε. Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποιος διαφωνή πάνω σε αυτό, είναι ατάκα της παράστασης αυτή. Υπάρχει, εσείς κύριε εκεί κάτω που γελάτε, όχι, εσείς κύριε μου, διαφωνείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άρα δεν διαφωνεί κανένα. Άρα έχω δίκιο. Την καλύτερη Ρακή, το καλύτερο φαγητό, τις καλύτερες θάλασσες. Ρακή δεν είχαμε τον άνθρωπο. Να σε κρατήσουμε εδώ μόνιμα. Σε κρατήσουμε. Μωρέ. Το σκέφτεσαι. Τι, θα βγάλουμε είδηση. Να με κρατήσετε εδώ, αυτό θέλω. Νόμιζα θα μας πει για καμία γυναίκα και λέω εγώ. Θα πάω προσωπικά. Σύφη Πολυζωίδη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναείδα. Περιμένουμε αυτή την έκπληξη. Μία έκπληξη. Σινεμά, τηλεόραση. Εδώ θα είμαστε να το δείξουμε. Ναι. Θα γίνουν όλα. Η έκπληξη είναι το φούτμπολ σήμερα το βράδυ. Ναι. Να το καλέσουμε τον κόσμο.